να δώσω το λόγο στην κυρία Μανολάκου, να δω αν έχετε κάποια πρώτα συμπεράσματα από τις επιδόσεις των υποψηφίων του ΚΚΕ και ειδικά στην Αττική βλέπουμε μια καλή επίδοση του κυρίου Πρωτούλη. Είναι τρίτος αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωτούλης. Για να δούμε στην Αττική. Δεύτερος είναι ο κύριος Ιακημίδης, το βλέπω στην είναι κάρτα τρίτος, μας μπροστά. Είναι τρίτος ο κύριος Πρωτούλης με 14,5. Όταν, να θυμίσω Σία, ότι ο κύριος Πρωτούλης την προηγούμενη φορά 8. Είχε πάρει 8 και το ΚΚΕ στην Αττική στις εθνικές εκλογές πήρε 9,6. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πολύ καλή επίδοση. Λοιπόν, για τον θέλω κύριο να Πρωτούλη, πώς την διαβάζετε. Θα σας απαντήσω ότι παρόλο ότι υπήρξε μια βουβαμάρα στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Μεγάλη κιόλας. Μεγάλη βουβαμάρα και απόδειξε ότι εδώ στο τραπέζι συζητάμε τώρα για τις πλημμύρες της Θεσσαλίας και τι έπρεπε να γίνει, ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι σημείο αντιπαράθεσης και προτάσεων μέσα από τις περιφερειακές εκλογές. Το λέω, είναι έλλειμμα, ωστόσο η λαϊκή συσπήρωση, η παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προσπάθησε να φτάσει παντού με τις δυνάμεις που έχει και να ανοίξει ζητήματα με τους ψηφοφόρους. Και το λέω αυτό γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι για να δίνουν τη μάχη υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων. Κύριε Μαλάκου, μου επιτρέπετε, στην Αττική, από λοιπόν, το 8 στην Αττική. Στο 14 ο κύριος Πρωτούλης είναι ένα μεγάλο άλμα. Φαντάζομαι δεν έχουν γίνει ξαφνικά ΚΚΕ όλοι. Από κάπου παίρνετε. Από πού παίρνετε. Παίρνετε από δυσαρεστημένους, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει η ροή των ποσοστών, δεν ξέρω πόσοι είναι. Αλλά εμείς βρήκαμε ανταπόκριση όπου φτάσαμε. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Και περιμένουμε αυτό να το δούμε και στα αποτελέσματα. Και στην Πάτρα και στον Πειραιά. Το λέω γιατί εγώ είμαι βουλευτήνα Β' Πειραιά. Το συναντήσαμε. Όσο φτάσαμε. Και με αυτή την έννοια μας δίνει αισιοδοξία, αναμφίβολα. Είναι ότι έχουμε συνέχεια των βουλευτικών εκλογών. Είναι η συνέχεια των βουλευτικών εκλογών. Η κρίση στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί ευκαιρίες ή σπρώχνει κόσμο. Το ερώτημα που προσπαθεί να σας κάνει σήμερα γενικά είναι αν το ΕΦΕ Κασελάκη τελικά ευνοεί το ΚΚΕ. Θα σας πω, εμείς τίνουμε σε συμπόρευση για αυτούς τους ψηφοφόρους που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, που κρατάνε ψηλά τις αξίες της αριστεράς, που σήμερα νιώθουν προδομένοι. Τους τίνουμε το χέρι συμπόρευσης. Μερικοί το έχουν κάνει λίγο νωρίτερα. Λέω, αν στην ανάλυσή σας βλέπετε ότι τους κερδίζετε. Λίγο, θα σας πω κάτι. Και πριν από την εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη ορισμένοι που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν υποψήφοι μέσα από τα ψηφοδέλτιά μας και θεωρούμε ότι και οι επόμενες εξελίξεις, ναι, θα συμπορευτούμε με περισσότερο. Λοιπόν, είναι και ο Βασίλης Χιώτης μαζί μας και έρχομαι σε εσάς. Από την πολιτική και τη μαχητική και αγωνιστική δράση του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης.